Ελλάδος πραγματοποιήθηκε η πανελλήνια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Life Will Smile, το οποίο αναμένεται να προβληθεί σε διεθνή φεστιβάλ και τηλεοπτικά δίκτυα. Το ντοκιμαντέρ περιγράφει τα γεγονότα που σφράγισαν την ιστορία της Ζακύνθου και τη διάσωση των Εβραίων του νησιού κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Γερμανοί εξόντωσαν περισσότερους από 6 εκατομμύρια Εβραίους. Μόνο οι κάτοικοι της Ζακύνθου αψήφισαν τις εντολές του Τρίτου Ράιχ και κατάφεραν να σώσουν τους 275 διωκόμενους Εβραίους συμπατριώτες τους. Μεγάλες εταιρείες παραγωγής της Αμερικής και της Αγγλίας επένδυσαν στην ιδέα του χολιγουδιανού παραγωγού Στίβεν Πριόβολου να αποτυπωθεί κινηματογραφικά η ηρωική ιστορία της Ζακύνθου μέσα από το ντοκιμαντέρ Life Will Smile. Θα έπρεπε να μας λένε στα σχολεία αυτήν την ιστορία. Και θέλαμε απλώς να θυμίσουμε στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που όλη η Ευρώπη είχε γονατίσει στους Ναζί, ένα μικρό νησάκι στην Ελλάδα έκανε κάτι που κανένας άλλος δεν έκανε στον κόσμο και έσωσε και τους 275 Εβραίους. Σε μια βραδιά συγκίνηση στην ταινιοθήκη της Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε η πανελλήνια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τα γεγονότα που σφράγισαν το 1943 την ιστορία της Ζακύνθου. Αισθάνομαι δέος για αυτή τη μοναδικότητα. Γιατί προσδίδει γενναιότητα σε εκείνους τους Ζακυνθινούς της περίοδου της κατοχής που μπόρεσαν και διέσωσαν τους συμπατριώτες τους Εβραίους. Είχαμε τη χαρά στη Ζάκυνθο να φιλοξενήσουμε την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας και κλαίγαμε βέβαια κλασικά. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία για την οποία εμείς οι Ζακυνθινοί είμαστε υπερήφανοι. Το ντοκιμαντέρ που έχει γυριστεί υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων θα ταξιδέψει σε φεστιβάλ ανά τον κόσμο και θα προβληθεί από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα. Η UNESCO καλάζει πάντα τέτοιες δουλειές. Είναι για μας μεγάλη τιμή να βγαίνουν στο εξωτερικό όλη αυτή η προσπάθεια και μας τιμά που ήρθαν οι άνθρωποι να κάνουν αυτό το ντοκιμαντέρ εδώ και να δείξουν την ψυχή των Έλληνων. Το ντοκιμαντέρ είναι προάγγελος της μεγάλου μήκους ταινίας Ζάντε που θα γυριστεί το 2018 με διάσημους Αμερικανούς ηθοποιούς. Σε μια είδηση, κυρίες και κύριοι, που μας